Φίλες, φίλοι, καλώς ήρθατε στον επόμενο αρχαγγελικό διαλογισμό, ο οποίος λέγεται Αγγελική Ενδυνάμωση. Ο σκοπός αυτού του διαλογισμού είναι η ενδυνάμωση, η οποία μας βοηθά να ελευθερωθούμε από την αρνητικότητα. Εδώ έχει να κάνει με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και οι άγγελοι μας γενικότερα, οι οποίοι μας προσφέρουν αγγελική ενδυνάμωση. Χρησιμοποιήστε το σε καταστάσεις φόβου, αρνητικών ψυχικών καταστάσεων, ανισορροπιών γενικότερα που νιώθουμε στη ζωή μας, ανασφαλιών, εμποδίων, ιδιαίτερων προκλήσεων και αρκετής αρνητικότητας από το περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να ζούμε. Πολλές φορές οι δικαιολογίες με τις οποίες περιορίζουμε τον εαυτό μας δεν αφήνουν τον αληθινό μας εαυτό να εξελιχθεί στην ενσάρκωση της απεριόριστης αγάπης και της φωτεινότητας. Όταν λάβουμε όμως το δώρο του Αρχάγγελου Μιχαήλ, παίρνουμε τα χαρακτηριστικά του θάρρους, της αντοχής, της ειλικρίνειας, της σταθερότητας, καθώς και μια εσωτερική δύναμη που δεν τη διασπά τίποτα και μπορούμε να ελέγξουμε τη ζωή μας. Η κυριαρχία της πρώτης ακτίνας, της θεϊκής θέλησης και δύναμης χαρίζει ελευθερία από το σκοτάδι της ψευδαίσθησης. Ο συγκεκριμένος αγγελικός διαλογισμός μπορεί να γίνει όποτε το θελήσουμε. Δεν έχει χρονικό περιθώριο, μπορεί να το κάνετε κάθε μέρα, μπορεί να το κάνετε μία φορά στο τόσο, όποτε εσείς νιώσετε την ανάγκη. Η διάρκεια του περίπου είναι 10 με 20 λεπτά, αναλόγως με τη δική σας κατάσταση και δική σας θέληση. Καλό θα ήταν όμως, προτού ξεκινήσει ο αγγελικός αυτός διαλογισμός, να είστε καθαροί στο σώμα, να έχετε βάλει καθαρά ρούχα, να μην σας ενοχλήσει κανένας μα κανένας, κλείστε τα τηλέφωνα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε εθέρια έλαια, προσοχή, όχι αρώματα, εθέρια έλαια. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε όσοι έχετε κρυστάλλους ή επίσης να χρησιμοποιήσετε θυμιάματα κτλ. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι, αν θέλετε, ακούστε τη φωνή μου και την καθοδήγηση, δηλαδή κάντε το διαλογισμό κατά τη διάρκεια που εγώ εξηγώ το διαλογισμό. Ο δεύτερος τρόπος είναι, αν θέλετε, έχετε κατά κάποιο τρόπο αποστηθήσει λίγο τις οδηγίες και ακούτε τη μουσική που ακολουθεί μετά τη φωνή μου, μετά από αυτό το οποίο περιγράφω. Ξεκινάμε. Τι να κάνετε. Καθίστε αναπαυτικά σε ένα σημείο όπου δεν θα σας ενοχλήσει κανείς. Καλό θα ήταν σε κάποια καρέκλα ή πολυθρόνα. Όχι ξαπλωτή. Προτείνουμε όχι ξαπλωτή. Αναπνεύστε αργά και αβίαστα, αφήνοντας την ένταση να φύγει από το υλικό σας σώμα. Συγκεντρώστε τη σκέψη σας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, να αναπνεύσετε αργά και να αφήσετε την ένταση να φύγει. Επιτρέψτε να φύγει η ένταση. Επικαλεστείτε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και ζητήστε το δώρο της ενδυνάμωσής του, ενεργοποιώντας την πρώτη ακτίνα θεϊκής θέλησης και δύναμης μέσα σας. Συγκεντρωθείτε τώρα στο τσάκρα της καρδιάς, εστιάστε σε εκείνο το σημείο της συνείδησής σας και δείτε φλόγα στην καρδιά σας να δυναμώνει και να φωτίζει. Ίσως νιώσετε ένα ρίγος, μια αίσθηση ζεστασιάς, μια διεύρυνση, κάποια ενεργειακά φαινόμενα, αλλαγή πίεση στον αέρα, μην φοβηθείτε. Αφήστε αυτές τις πληροφορίες, αφήστε αυτά τα φαινόμενα να υπάρξουν. Αφήστε τη φλόγα και τη συνειδητή σας επίγνωση να ανέλθουν με ελκοειδή κίνηση από την πνευματική σας ποδηλική στήλη και να φτάσουν στο τσάκρα της κορυφής. Το επαναλαμβάνω, αφήστε τη φλόγα, τη ζεστασιά, την πληροφορία ή οτιδήποτε αισθάνεστε στη βάση της ποδηλικής στήλης να ανέλθει και ορματιστείτε το να γίνεται με μια ελικοειδή κίνηση από τη ποδηλική στήλη και φτάνει στην άκρη, στο άκρο, στο τσάκρα της κορυφής, στην κορυφή δηλαδή του κεφαλιού σας και εκεί συνειδητοποιήστε τη στήλη φωτός που σας περιβάλλει. Αυτό το φως είναι η προστασία σας. Καθώς κοιτάζετε προς τα πάνω, με τα πνευματικά σας μάτια, με την εσωτερική σας ενόραση, εσωτερική σας διόραση, βλέπετε τότε να συνεχίζεται αυτή η στήλη φωτός προς τα πάνω, η οποία όμως δεν έχει τέλος, είναι άπειρη. Αφήστε τώρα τη συνείδησή σας να κινηθεί ανωδικά μέσα σε αυτή τη στήλη φωτός
που είναι αυτή η ένωσή σας με το θεϊκό στοιχείο, μέχρι να φτάσει αυτή η συνείδησή σας, να φτάσετε εσείς στην πυραμίδα από φως, η οποία είναι η σφαίρα του ανώτερου εαυτού σας και της ψυχικής σας οικογένειας. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ποιος είναι ο ανώτερος εαυτός σας αυτή τη στιγμή. Είναι η ψυχή σας, είναι η έδρα της ψυχής σας. Σε αυτό το σημείο αντικρίζετε την ψυχική σας οικογένεια, όλα τα όντα και ψυχές που είναι στον παράδεισο και αγγέλους καθισμένους γύρω από ένα κρυστάλλινο τραπέζι. Μπορεί να νιώσετε πολύ μεγάλη συγκίνηση, μπορεί να νιώσετε επίσης ευλογία, να νιώσετε γαλήνη, να νιώσετε συγκίνηση πολύ μεγάλη, μπορεί να θέλετε να κλάψετε, αφήστε δάκρυα να κυλήσουν. Συζητήστε τώρα μαζί τους για το πώς μπορείτε να δυναμώσετε και να λάβετε το θεϊκό εκγενετής δικαίωμά σας να αποτελέσετε μέλος της λεγεώνας του φωτός. Αφήστε τη διαδικασία να εξελιχθεί αβίαστα. Αφήστε τους αγγέλους, αφήστε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να κατευθύνουν, να διευθύνουν εκείνη τον τρόπο με τον οποίο θα πάρετε εσείς πληροφορίες. Όταν με οποιοδήποτε τρόπο, συμβολισμό, άρωμα, μυρωδιά, εικόνα, ήχο, φωνή, οτιδήποτε έρθει εκείνη τη στιγμή, είναι η πληροφορία η οποία χρειάζεστε. Όταν ολοκληρωθεί, επαναφέρετε τη συνείδησή σας σιγά σιγά στο υλικό σώμα, δείτε ότι κατεβαίνετε από τη στήλη του φωτός, επανέρχεστε στο σώμα μας και τότε επανέρχεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Μείνετε όμως παρατηρητές, σημειώστε τα φαινόμενα, αλλαγές καταστάσεων, αλλαγές συμπεριφορών, αλλαγές ανθρώπων, ξαφνικά θετικά γεγονότα, σημειώστε τα αυτά σε κάποιο τετράδιο. Σημειώστε τα κάπου, αλλά να γίνετε παρατηρητές της καθημερινότητάς σας, διότι με κάποιο τρόπο οι άγγελοι θα σας αφήσουν κάποια σημάδια για να σας δείξουν την ενεργοποίηση αυτού του σχεδίου. Εδώ ολοκληρώνεται. Μετά από αυτό ακολουθεί, εάν επιθυμείτε, μουσική για να κάνετε το διαλογισμό. Σας ευχαριστώ. Καλές αγγελικές διαλογιστικές διαδρομές.
Thank you.
Peace out.